Ο Άκης Ζήκος είναι ένας παλέμαχος ποδοσφαιριστής που έχει να λέει ότι στην καριέρα του αγωνίστηκε στην ΑΕΚ μαζί με τον μεγάλο Ριβάλτο, ενώ στη συνέχεια έπαιξε με σπουδαία ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και στη Μονακό. Είχα τη μεγάλη τύχη να παίξω με μεγάλους ποδοσφαιριστές και στη Μονακό και με τον Τζουλί και με τον Μοριέντες και μετέπειτα στην ΑΕΚ με τον Ριβάλτο. Νομίζω ότι αυτό που έχω κρατήσει από όλους, αν λάβουμε υπόψη μας αυτά τα δύο μεγαλύτερα ονόματα, τον Ριβάλτο και τον Μοριέντες, αυτό που έχω κρατήσει περισσότερο και από το ποδοσφαιρικό τους ταλέντο και την ποιότητά τους είναι ο χαρακτήρας τους και η ταπεινότητά τους μέσα και έξω από το γήπεδο. Γιατί νομίζω ότι το πιο σημαντικό από όλα σε έναν αθλητή και γενικά σε έναν άνθρωπο είναι να πατάει στα πόδια του, να μην καβαλάει καλάμι, να το πούμε έτσι λαϊκά, και να καταφέρνει σε μεγάλη διάρκεια ό,τι και αν κάνει στη ζωή του να στέκεται σε ένα επίπεδο πάντα ανθρώπινο. Από εκεί και πέρα δεν ξεχνάει ακόμα και τις πιο μικρές ομάδες και στις μικρότερες κατηγορίες γνωρίζει ότι μπορούν να λειτουργούν επαγγελματικά. Ένα παράδειγμα ήταν αυτό που συνάντησε στο Ατσαλένιο βλέποντας την οργάνωση του ΠΟΑ, ενώ ήταν παρόν στην παρουσίαση του βιβλίου 8 δεκαετίες ΠΟΑ, ένα αληθινό μικρασιατικό παραμύθι. Ό,τι και να κάνω στη ζωή μου θα έχει σχέση με τις ακαδημίες, με τις υποδομές γενικά. Όμως αυτή τη στιγμή απέχω συνειδητά από το χώρο και δεν ξέρω αν και ποιο θα είναι το χρονικό διάστημα που θα συνεχίσω να το κάνω αυτό. Αλλά ό,τι και να έχει να κάνει με τη ζωή μου από εδώ και πέρα, θα είναι σε σχέση πάντα με τις υποδομές και τις ακαδημίες. Και πάλι συγχαρητήρια για το βιβλίο και για όλη την εκδήλωση που συμμετείχες και είχες ενεργό ρόλο. Όπου πραγματικά εγώ είδα ανθρώπους με χαμόγελο, ανθρώπους χαρούμενους και παιδιά χαρούμενα που για μένα λέει πολλά. Παράλληλα, ο Ζήκος δεν θα μπορούσε να μην κάνει αναφορά στη συνάντησή του με τον Τραϊανό Δέλα, για τον οποίο μίλησε με τα καλύτερα λόγια. Τον Τραϊανό, τι να πω, ο Τραϊανός είναι ένα κόσμο όχι μόνο ως προπονητής αλλά και ως άνθρωπος, και πραγματικά ο τυχερός, ο Όφ είναι πολύ τυχερός που τον έχει αυτή τη στιγμή, όπως και ο Βασίλης ο Μπορμπόκης που είναι βοηθός, αλλά και ο Δημήτρης ο Μπουρουτζίκας είναι παιδιά τα οποία πραγματικά αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η βελτίωση και η σωστή, να το πω έτσι, αθλητική λειτουργία μιας ομάδας.